Όπως σας προανήγγειλα, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άκουγε την εκπομπή. Φαίνεται ότι την ακούει συχνά τελευταία, γιατί έχουν πληθύνει τα μηνύματά του και θέλει να παρέμβει. Ζήτησε να μιλήσει, να υπερασπίσει τον εαυτό του. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Κοτρότσε. Ναι, ακούω συχνά, γιατί είμαι και συχνά αντικείμενο της κριτικής σας. Είστε. Οπότε, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε είναι λογικό. Όχι μόνο εσείς όμως. Για να είμαι έτσι απολύτως ειλικρινής. Είμαι στο καθεδρία, είμαι μέσα στην πρώτη διάδαση. Μα είστε από τα πλέον προβεβλημένα πολιτικά στελέχη, υπερδραστήριος, και αυτό το λέω με την καλή έννοια του όρου. Και ως εκ τούτου, αφού παράγεται πολιτική, θα παράγεται και αντιδράσεις. Ωραία, σωστό. Πάμε λοιπόν τώρα στο συγκεκριμένο. Ναι, ήταν λάθος η φράση που χρησιμοποιείται τον δρόμο. Ήταν λάθος για τον εξής λόγο. Διότι δόθηκε μεγαλύτερη σημασία σε ένα ρητορικό σχήμα και δόθηκε ευκαιρία σε ανθρώπους που θέλουν να κρατήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ πάση θυσία στην εξουσία να μεταφέρουν την συζήτηση την δημόσια από τα τεράστια που συμβαίνουν γύρω μας σε ένα μικρό. Όμως θα έπρεπε, κύριε Κοτρότσε, στο ζήτημα του τρόπου του χειρισμού της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ προς το πρόσωπο ενός πολίτου που την χάνει ονομάζεται Σταύρος Παπασταύρου. Δεν είναι απλός πολίτης, υπήρξε απλώς ο στενότερος συνεργάτης, μισό λεπτό, ο στενότερος συνεργάτης ενός πρωθυπουργού για πάνω από 2 χρόνια και όπως και εσείς έχετε παραδεχτεί, εκπρόσωπος στην διαπραγματευτική ομάδα της χώρας, εθνικός διαπραγματευτής, έτσι τον είπατε. Καλά, αυτό το ένιωσαν με τα Χαράτσια, με τον Ένφια, όπως το νιώθουν τώρα με τον Τσίπρα, το ένιωσαν και τότε με εσάς. Τώρα καταλαβαίνουν τη διαφορά, αλλά πάμε λίγο στην ουσία. Ό,τι και να είναι κάποιος και υπουργός να είναι εν ενεργεία, όχι πρώην συνεργάτης πρώην πρωθυπουργού, στο δυτικό κόσμο, κύριε Κοτρότσε, έχει 2 πράγματα. Ναι. Το τεκμήριο της αθωότητος και το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη. Φαντάζομαι ότι ισχύει και για τον Ισλανδό πρωθυπουργό αυτό, έτσι. Ισχύει φυσικά. Δεν ο οποίος φεύγει κάποιον κακός. Δεν ξέρω γιατί συγκρίνεται την υπόσχεση να Παπασταύρου με τον Ισλανδό πρωθυπουργό. Όχι, γιατί και οι δύο είχαν έτσι τους άρεσε ο Παναμάς, το κλίμα του Παναμά, γι' αυτό. Τον κύριο Ισλανδό πρωθυπουργό δεν τον παρετούν γιατί ήταν στον Παναμά. Τον παρετούν γιατί η γυναίκα του είχε ομόλογα τραπεζών της Ισλανδίας, τα οποία είναι στα δικαστήρια εναντίον της Ισλανδίας. Ναι. Όλοι αυτοί. Κοιτάξτε να δείτε. Μην αυτό... συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Όχι, δεν συγκρίνω μήλα με πορτοκάλια. Θα σας πω εγώ το εξής. Μισό λεπτό, ας το ρωτήσω εγώ. Έχετε offshore και foundation εσείς προσωπικά? Δεν έχω, όχι. Γιατί δεν είστε top πολιτικός? Όχι, δεν έχω, διότι δεν έρθει. Αν ήμουν εφοπλιστή, θα είχα. Γιατί? Αν ήμουν δάμπλουτο, θα είχα. Ξέρετε. Είμαι τη αστική τάξη και να μην έρθω. Ναι, πιστεύετε, ούτε εγώ είμαι τη αστική τάξη, επαρχία βαθιά εγώ, είμαι κι εγώ. Παραδείγματο χάρη, εσεί έχετε συνεργαστεί με εργοδότε που έχουν σίγουρα offshore. Μισό λεπτό. Είναι άλλο πράγμα. Φαντάζομαι πω ναι. Φαντάζομαι πω ναι. Όταν ήσασταν στου Ολυμπιακού αγώνε. Φαντάζομαι πω ναι. Μπράβο. Προσέξτε, άρα, δεν είναι το ίδιο. Ξέρετε πολύ καλά. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Και θα σας πω γιατί δεν είναι το ίδιο. Θα σας πω εγώ γιατί είναι το ίδιο. Γιατί τώρα εσείς μπλέκετε μήλα με πορτοκάλια. Άλλο πράγμα η διαδεδομένη τακτική και από ό,τι ξέρω και ο λίγον αναγκαστική εκ των πραγμάτων της ναυτιλίας που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό να έχει offshore εταιρείες, υπεράκτιες δηλαδή, και άλλο ένας top δικηγόρος των Αθηνών, ο οποίος ως διαμαγείας βρίσκεται σε όλες τις λίστες, Μπόργιανς, Λαγκάρντ, συμμετέχει πάντοτε... Κατά πολλά Μπόργιανς δεν είναι. Μισό λεπτό. Συμμετέχει σε offshore με άλλα πρόσωπα γνωστά του επιχειρηματικού βίου της χώρας, ο Μακαρίτης, ο Λαναράς, ο Μεταξάς που διαφεύγει και είναι και στα foundation. Μπορώ λίγο να το εξηγήσω. Δεν το κάνουν όλοι οι Έλληνες αυτό. Μπορώ λίγο να το και σε κάθε περίπτωση, πείτε μου το εξής, επειδή τα ξέρετε, θα απαντήσετε. Σας έβγαλε γιατί ζητήσατε να παρέμβετε. Ναι. Πείτε μου όμως, υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να συμμετέχει ή να φτιάχνει, γιατί υπάρχει σε κρεμότητα ότι ο κύριος Παπασταύρου είναι ιδιοκτήτης, συνδικαιούχος offshore. Υπάρχει κανείς λόγος να έχει offshore, γιατί δεν φορολογείται στην Ελλάδα? Πάμε. Λοιπόν, πρώτον, ο κύριος Παπασταύρου στις offshore του Παναμά, τις οποίες ανακοινώθηκαν και τα έγγραφα είναι όλο στο διαδίκτυο, δεν είναι ιδιοκτήτης offshore. Είναι μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Για την άλλη, ξέρετε για ποια λέω. Για όποιον, με τη σειρά. Είπατε για τον Παναμά και τον Ισλανδό. Ναι. Μαζί μου με τη σειρά. Σε αυτές λοιπόν περί Παναμά, ο κύριος Παπασταύρος ρωτάτε γιατί πρέπει να είναι, η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί ένας δικηγόρος που ασχολείται με διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Φαντάζομαι όχι μόνο ο κύριος Αρασταύρου, και αρκετοί άλλοι δικηγόροι στον πλανήτη, για πλουσίους ανθρώπους, αναλαμβάνουν τέτοιου είδους εργασίες. Αυτή είναι μια νόμιμη δραστηριότητα. Ξέρετε τι δουλειά κάνουν τα Foundation, έτσι. Ξέρετε, γιατί είμαι βέβαιος ότι ξέρετε. Είναι μια νόμιμη δραστηριότητα στον ξέρετε δυτικό ότι πολιτισμό. Ξέρετε ότι τα Foundation. Και... νόμιμη δραστηριότητα στον δυτικό πολιτισμό. Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Όχι, μα το να το λέτε αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε. Το να λέτε ότι είναι νόμιμη δραστηριότητα. Όλα νόμιμα είναι. Και η φοροδιαφυγή νόμιμη είναι. Έτσι όπως γίνεται. Θα αφήσω να ολοκληρώσω. Ωραία. Ξαναλέω λοιπόν. Επειδή κάνετε τη σύγκριση Ισλανδού και Παπασταύρου, για να το καταλάβει ο κόσμος. Ο Ισλανδός παραιτήθηκε και κατά τη γνώμη μου καλώς παραιτήθηκε, αναμφίβολα δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί ο ίδιος σαν κάτοχος ομολόγων με τη σύζυγό του ήταν ταυτόχρονα ο άνθρωπος που ως Ισλανδός πρωθυπουργός εκπροσωπούσε το Ισλανδικό κράτος για να κουρευτούν τα ομόλογα και ταυτόχρονα ως κάτοχος ο διάδικος που ζητούσε να μην κουρευτούν τα ομόλογα. Να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ για την ωραία. Οικονομία της συζήτησης, γιατί πρέπει να... δεν έχουμε. Ωραία. Πείτε μου κάτι, εσείς όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω, εσείς προσωπικά, γιατί δεν έχετε offshore και foundation? Εάν μπορούσατε να έχετε, θα είχατε? Εάν ήμουν εφοπλιστής, θα είχα. Δεν είμαι εφοπλιστής, δεν έχω. Είναι εφοπλιστής ο κύριος Παπασταύρου, δικηγόρος σου? Ο κύριος Παπασταύρου είναι δικηγόρος, ναι. Κύριε. Αυτό λέω. Οι δικηγόροι στη Βουλή, ναι, που είναι top δικηγόροι, ξέρουμε τόπους δικηγόρους των Αθηνών, είναι έχουν foundation δεν και offshore. Είναι όλοι οι δικηγόροι. Είναι top, πολύ είναι top. Δουλειάς, κύριε, πολύ άλλο είναι top. Εγώ ξέρω και πιο top από τον Παπασταύρου. Άλλο δίκαιο, άλλο φορτηγικό δίκαιο. Η νομική επιστήμη έχει πολλά παρακλάδια. Μάλιστα. Ένα κομμάτι της νομικής επιστήμης, λοιπόν, είναι και αυτοί οι δικηγόροι που κάνουν αυτές τις εργασίες. Πάντως, εγώ λέω ότι είστε σε καλύτερη θέση που δεν έχετε foundation. Συνήθως είναι top δικηγόροι και αυτό δεν είναι άξιο μορφή. Αλλά αυτό δεν είναι η ουσία της θέσης που κάνουμε τώρα. Αυτά θα αποδείξει ο κ. Παπασταύρου αν κληθεί να απολυθεί τη δικαιοσύνη. Πάντως, γιατί έχετε βαλθεί να υπερασπίζεστε τον Παπασταύρου όταν και η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κίρτσος έχουν κρατήσει αποστάσεις? Χαίρομαι. Ας τα βρει η δικαιοσύνη. Εσείς έχετε γίνει top συνήγορος του Παπασταύρου, του top δικηγόρου. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς, και κυρίως δεν το κατηγορώ τόσο πολύ εσάς, εσείς το κάνετε λόγω φιλοσυριζίασης, αλλά υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουν καταπατήσει κατά τη γνώμη μου κάθε έννοια δυτικού πολιτισμού. Γιατί, προσέξτε λοιπόν το παράδειγμα. Πάει η εφορία και ελέγχει το Σεραφείμ Κοτρότσο, ναι, που μπορεί να γίνει, μπορεί να έχει γίνει στο παρελθόν, μπορεί να γίνει σε μένα, σε οποιοδήποτε άλλο πολίτη, σε όλους μας, για μια φορολογική του υπόθεση. Πλέον με το ΣΥΡΙΖΑ θα γίνεται και συχνότερα. Την ώρα, ναι, ναι, την ώρα που γίνεται αυτή ο φορολογικό έλεγχο από τι φορολογικέ αρχέ, είναι δυνατόν η κυβέρνηση να έχει σπόσει τηλεόραση που να έχει καταδικάσει ήδη ω φοροφυγά τον ελεγχόμενο? Δεν καταλαβαίνετε ότι ο αρμόδιος υπάλληλος της εφορίας που ελέγχει τον τι ελεγχόμενο σήμερα Παπασταύρου, αύριο Γεωργιάδη, μεθαύριο Κοτρότσο? Για άλλη υπόθεση φαντάζομαι, έτσι, όχι για τα Πάναμα, όχι για τα Πάναμα, για άλλη υπόθεση. Για όποια υπόθεση. Ναι. Δεν είναι για την χή υπόθεση, ναι, θέλετε βάλτε. Κακός, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, κακός, έπρεπε να το αφήσει, όταν, λοιπόν, αρκεί η δημόσια κριτική αυτό, των στελεχών. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, καταπατώνται δύο βασικές αρχές. Το τεκμήριο της αθωότητος και η δίκαιη δίκη. Και αυτό συμβαίνει για το πιο αισχρό από όλους τους λόγους. Πολιτικούς λόγους. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε κάθε Έλληνας πολίτης, ασχέτως του κόμματος που υποστηρίζει, να ζητάει από την εκάστοτε κυβέρνηση, όταν ένα πρόσωπο είναι υπό έλεγχο από τις αρχές, να μένει η κυβέρνηση. Άνω, τελεία, τελευταία ερώτηση. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι? Όχι, δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει μας ακούνε άνθρωποι. Όταν λοιπόν, ενώ, όταν το καταλαβαίνω, λοιπόν θα έρθει η ώρα, αλλά δεν το συμμερίζομαι, αυτό λέω. Θα χτυπήσει τη δική σας πόρτα, κύριε Κοτρότσε. Τώρα μη μου λέτε τώρα. Α, θα έρθει η ώρα που θα χτυπήσουν. Θα γίνεται το καθεστώς ολοκληρωτικό. Δε θα, και δεν θα είναι ο Γαλατάς. Υπάρχει μια παροιμία που λέει, όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, και δεν αντιδράς. Μισό λεπτό. Καίγεται το σπίτι του Παπασταύρου. Κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι να καίγεται το σπίτι του Παπασταύρου. Το σπίτι του Παπασταύρου μια χαρά βρίσκεται. Όχι, όχι, όχι. Δεν σε ενδιαφέρει. Μια χαρά βρίσκεται. Εκεί... δεν κατάλαβα. Και εγώ δεν κατάλαβα. Όταν θέλετε. Όταν θέλετε. Όχι, όχι, όχι. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Μην μπλέκετε, μην με πορτοκάλια. Άλλο είπα. Άλλο είπα. Προσέξτε. Προσέξτε. Άλλο είπα. Λοιπόν. Αυτό θέλατε.
Τα τρόλ τα γνωρίζετε καλά. Τρόλ, λοιπόν, τρολιά γεγονός, μεγάλη. Θυμάμαι, λοιπόν, επιστρέφω. Το βιβλίο, την παρουσία του επιστρέφω, Νικολάου, επιστρέφω. Βεβαίως. 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 Να το κάνω. Όχι, δεν είναι. Και όλοι δεν ισχύει αυτό. Εγώ μέσα αυτού, να κάνω την ερώτηση όμως τώρα. Να το ολοκληρώσω. Όχι, να κάνω την ερώτηση. Ποτέ θα δικάσουμε στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, δεν είπατε. Κακώς το είπαμε ή καλώς. Όχι, ποτέ δεν είπατε τίποτα υπέρ εμού, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνω την ερώτηση. Ναι. Γιατί είναι ο Παπασταύρου. Γιατί. Κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Αλλά μπορώ να είμαι δημοσιογράφος και να ρωτώ. Να είστε όμως. Δικαιούμαι να σας κάνω. Κόσμιος, δεν κατάλαβα. Του δυτικού πολιτισμού. Ας με κατηγορήσει ο δυτικός. Ας με κατηγορήσει ο δυτικός πολιτισμός. Εσείς γιατί με κατηγορείτε. Τι είστε, top δικηγόρος του δυτικού πολιτισμού. Σας κατηγορώ, διότι όταν βλέπω. Μισό λεφτό. Να κάνω την ερώτηση. Ποια, δεν είναι έτοιμο, θέμα αγάπη. Η αγάπη μου στη λογική. Στη λογική. Όχι. Κάνετε λάθος. Μισό λεπτό. Εγώ σήμερα δεν άσκησα κριτική στον Παπασταύρου, άσκησα κριτική στο Γεωργιάδη, ο οποίος λέει την ατάκα. Διαχρονικά είναι αχάριστοι οι Έλληνες πολίτες. Αυτοί που σας ψηφίζουν δηλαδή στη Β' Αθηνών είναι διαχρονικά αχάριστοι. Και θα έπρεπε να δώσουν το όνομα του Παπασταύρου σε δρόμο. Και θεωρείτε ότι αυτή η δήλωση που κάνατε, κύριε Γεωργιάδη, με την εκτίμηση που σας έχω, θεωρείτε ότι αυτή η δήλωση που κάνατε χτες, ότι πρέπει να δώσουμε το όνομα του Παπασταύρου σε δρόμο και ότι είναι διαχρονικά αχάριστοι Έλληνες πολίτες, αντέχει σε κριτική? Δεν όχι, έχω δικαίωμα να σας κάνω ήταν κριτική. Πείτε συγγνώμη ήταν λοιπόν για τη δήλωση και βάλτε τελεία εκεί πέρα. Ήταν λάθος η δήλωση. Πείτε συγγνώμη όλα λοιπόν. Όλα τα άλλα όμως που είπατε είναι δικαίωμά μου. Ωραία. Εμένα δικαίωμά Βεβαίως. Προσευλήθη ο δυτικός πολιτισμός, θα ζητήσω συγγνώμη από το δυτικό πολιτισμό. Επειδή ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων Βαλέτο. Αυτό ισχύει για όλους. Για όλους μας. Και για εμένα και για εσάς. Βεβαίως. Έτσι, κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Καλό είναι όλοι μας δικαίωμα, να είμαστε πιο προσεκτικοί δικαίωμα, όταν έχουμε δικαίωμα κριτικής όμως, δικαιούμαι να έχω, ελπίζω. Υπό την χριστιανική ρήση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να σκέφτεστε ότι δεν είστε και αναμάρτητος. Βλέπετε όμως ότι εγώ έχω το σθένος να δέχομαι τις παρεμβάσεις σας και την κριτική σας. Κάτι το οποίο άλλοι δεν το κάνουν, ενδεχομένως ούτε εσείς. Την καλημέρα μου. Εγώ πάντα δίνω τον αντίλογο, οπότε δεν έχω κόστος κανένα. Την καλημέρα. Να είστε καλά.